όταν βλέπεις μπροστά σου ένα πούλμαν να ξεφορτώνει πάρα πολλά άτομα, τουρίστες, όχι τουρίστες, μάλλον αλλοδαπούς με βαλίτσες, μέσα εν μέσω πανδημίας, σίγουρα δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Και παιδιά, που ανοίξαμε. Στον Πλατανιά, έτσι, στο πιο κοσμοπολίτικο μέρος των Χανίων και στο μέρος με τους περισσότερους επισκέπτες. Αλλά... Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πως πρόκειται για εργαζόμενους σε εταιρεία τηλεπόλησης, η οποία για κάποιους λόγους έχει επιλέξει ότι τα Χανιά έχουν ωραίο κλίμα, βοηθάνε την απόδοση των υπαλλήλων τους κτλ. Και ενοικίασαν, παρακαλώ, ξενοδοχείο, έχουν ενοικιάσει συνολικά 3 στα Χανιά, μέσω αστικής μίσθωσης. Και επειδή στην περιοχή του Πλατανιά υπάρχει και ένα μαγαζί όπου μπορούν να φάνε, να πάρουν, να πάρουν και να φάνε τα άτομα αυτά, έχει νοικιαστεί λοιπόν. Πριν από 20 μέρες ήρθε η πρώτη φουρνιά, να το πω έτσι, από τη Σουηδία στην Αθήνα, σε καραντίνα εκεί, έπειτα στα Χανιά, ετοίμασαν το έδαφος και μόλις χθες ήρθε η δεύτερη... Το δεύτερο γκρουπ εργαζομένων, οι οποίοι ζουν όλη μέρα, είναι με τους υπολογιστές τους, δουλεύουν μέσα από το ξενοδοχείο τους όλη την ημέρα. Έχουν περάσει 14ήμερη καραντίνα στην Αθήνα και η νέα ομάδα που ήρθε χθες. Και αναμένονται και άλλοι και θα μείνουν και ένα χρόνο θα μένουν στα Χανιά. Με αστική μίσθωση, επαναλαμβάνω, στην πόλη θα εργάζονται και γι' αυτό. Άρα, και... φαντάζομαι τι κουσκούς έγινε. Είναι τηλεπόληση ή εισπρακτική εταιρεία? Είναι και έχει διπλούς ρόλους η εταιρεία αυτή. Και το ένα και το άλλο. Κάνουν τέτοιες διαφορετικές εργασίες. Η πρώτη τουρίστες είναι κοράκια. Είναι νέα παιδιά, μικρή σε ηλικία. Αλλά φαντάζεστε τώρα, κάντε το εικόνα και να βλέπουν οι κάτοικοι να ξεφορτώνει πούλμαν με ανθρώπους ακριβώς στο σημείο που ξεφορτώνουν κάθε χρόνο και βγαίνουν οι κανονικοί τουρίστες. Νομίζω ότι είναι τουρίστες. Καλημέρα. 15 Ιουνίου θα έρθουν εκεί πέρα, θα γίνει χαμός από τουρίστες. Μακάρι.